Για μας ήταν μια ευνηδιαστική απόφαση, δεν το γνωρίζαμε, ενημερωθήκαμε από τις υπηρεσίες του τοπικού ΙΚΑ για την απόφαση αυτή. Ήδη έχουμε προχωρήσει σε άμεσες κινήσεις. Από την πλευρά μου έχω έρθει και σε επαφή με το διοικητή του ΙΚΑ και με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Χαϊκάλη, για το συγκεκριμένο θέμα. Ήταν και για το Υπουργείο μια ευνηδιαστική απόφαση. Παρ' όλα αυτά, τους παρουσιάσαμε τα στοιχεία. Έχω στείλει και επιστολή, η οποία δημοσιεύθηκε και σε εσάς, όπου παρουσιάζουμε τα στοιχεία και τα επιχειρήματα για τα οποία επιμένουμε να μείνουν ανοιχτές και οι δύο υπηρεσίες, και του ΙΚΑ Δημοτικού και του ΙΚΑ Ορεστιάδας, για να εξυπηρετούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Από εκεί και πέρα, έχω στα χέρια μου μία ερώτηση που είχα καταθέσει τον Μάιο και η απάντηση από το Υπουργείο Εργασίας ήρθε 2 Ιουνίου, όπου ρητά αναφέρεται μέσα στην απάντηση του Υπουργείου ότι εξετάζεται η μετεγκατάσταση του ΙΚΑ Ορεστιάδας σε δημόσιο κτίριο στην Ορεστιάδα για να προσπεράσουμε το οικονομικό κόστος λόγω ενοικίου. Όχι αλλαγή πόλης, δηλαδή. Όχι αλλαγή πόλης, δεν αναφέρεται τίποτα σχετικό. Μετεγκατάσταση σε δημόσιο κτίριο στην Ορεστιάδα. Πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα ήταν μια σύσκεψη με όλους τους φορείς, όπου συζητήσαμε τις επόμενες δράσεις που μπορούμε να κάνουμε σε συλλογικό επίπεδο. Έχει ήδη κλείσει ένα ραντεβού των εργαζόμενων με το διοικητή του ΙΚΑ. Η δική μας παρουσία είναι στη διάθεση των εργαζομένων, αν χρειαστεί να παρευρεθούμε σαν βουλευτές για να πιέσουμε και σε αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα αποφασίστηκαν και κινητοποιήσεις από τους φορείς, τους οποίους προφανώς θα συμμετέχουμε και εμείς, διότι εξακολουθούμε να πιστεύουμε πως η απόφαση είναι και ανεφάρμοστη και ανεξήγητη και ανεδαφική, θα λέγαμε, για τη δική μας περιοχή. Ωστόσο, είμαστε συνεχείς συνομιλίες και με τη διοίκηση του ΙΚΑ και με το Υπουργείο. Μία πρόσφατη εξέλιξη του τελευταίου πενταλέπτου, είδαμε τη διάθεση του διοικητή να επανεξετάσει την απόφαση, άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, γι' αυτό χρειάζεται και η δική μας συγκροτημένη δουλειά στο να παρουσιάσουμε όλα τα επιχειρήματα τα οποία θα ανακαλέσουν ουσιαστικά την απόφαση τους για το κλείσιμο του ΙΚΑ Ορεστιάδας. Εκτιμώ ότι από τη στιγμή που πάρθηκε η απόφαση, υπηρεσιακά προχώρησε στην έκδοση του ΦΕΚ. Παρ' όλα αυτά, οι κινητοποιήσεις και η συλλογική δύναμη πιστεύω ότι μπορεί να ανατρέψει τέτοιες αποφάσεις. Δυστυχώς ήταν μια έκπληξη πάρα πολύ άσχημη, η οποία την ενεργοποίησαν μια απόφαση το 2012. Μείναμε όλοι έκπληκτοι, δυσμενείς για την Ορεστιάδα, αλλά όχι μόνο για τους συναδέλφους φυσικά που υπήρχαν εδώ πέρα στο ΙΚΑ Ορεστιάδος, αλλά πάνω απ' όλα για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ. Και όχι μόνο τους ασφαλισμένους, τους ανθρώπους που εξυπηρετούνται και από όλα τα ταμεία, από τον ΟΓΑ, από τον ΤΕΒΕ, από τον ΑΕΠ. Είναι μια εξέλιξη που δυστυχώς δεν μπορώ να καταλάβω και εγώ και όλο το ΔΣ πώς επανεργοποιήθηκε. Μια απόφαση, όπως σου είπα, του 12, το οποίο θέλουμε να μάθουμε γιατί ενεργοποιήθηκε, ενώ ήταν, δεν είχαν παγώσει ο προηγούμενος διοικητής, σε μια περίοδο που ζει η χώρα μας οικονομικά, που ζει σε οικονομική δυσπραξία και ο κόσμος δεν έχει χρήματα να μετακινηθεί από το σπίτι του μέχρι την αγορά, ξαφνικά τον αναγκάζουμε ως κράτος να μεταφέρει από το Ορμένιο, παραδείγματος χάρη, μέχρι το Δημότικο, με δικά του έξοδες. Ο σύλλογός μας το πληροφορήθηκε την 5η το μεσημέρι, μας ενημερώσανε. Ήδη κατευθείαν συγκαλέσαμε έδω το δελασίμα για σήμερα εδώ στην Ορεστιάδα. Φωνάξαμε τους τοπικούς φορείς για να δούμε τις περαιτέρω κινήσεις μας. Σήμερα συμφωνήσαμε, καταρχήν κλείσαμε ραντεβού με τον υποδιοικητή και τον κύριο διοικητή στην Τετάρτη 12 ώρα το μεσημέρι. Θα συναντηθούμε κάτω στην Αθήνα. Εκεί πιστεύω ότι τα πάντα πρώτα καλύτερα. Δεν είμαι απεσιόδοξος, άσχετα αν πήρε φέτο ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι εάν σκεφτούν όλα αυτά εδώ πέρα, όλους αυτούς τους λόγους που συντρέχουν για να παραμείνει το ΙΚΑ Ορεστιάδος, θα το αφήσουν να μείνει. Ναι, υπάρχουν πανελλαδικά πάνω σε πολλά υποκαταστήματα. Σε πάρα πολλά. Τα οποία όμως άλλα έχουν κλείσει, άλλα έχει παγώσει.
η απόφαση για να στείλουν τις λειτουργίες τους. Όπως στις Οριστιάδες, είχε παγώσει μάλλον. Ναι, είχε παγώσει. Εμείς να συμπληρώσω ότι ακόμα και τότε ο Σύλλογος λέγαμε ότι δεν έχει τελειώσει κάτι. Αν και ορισμένοι λέγανε ότι έχει τελειώσει πλέον ή θα παραμείνει, εμείς ακόμα και τότε λέγαμε ότι να γίνει ανάκληση της απόφασης του δετασίμα του ΙΚΑ. Mm-hmm. Πράγμα που δεν έγινε. Αν και πήραμε σε αυτή την κατεύθυνση. Απλά είχε παγώσει η απόφαση με εντολή του κυρίου Σπυρόπουλου. Φυσικά θα μπορούμε να το κινητοποιήσουμε. Δεν θα καθίσουμε τα σταυρωμένα χέρια. Γι' αυτό και ζητάμε, γι' αυτό καλέσαμε σήμερα και τους τοπικούς φορείς, αλλά και θέλουμε και όλη την κοινωνία της Οριστιάδος και της ευρύτερης περιοχής να είναι μαζί μας. Να ξεκαθαρίσω, όταν λέω μαζί μας, όχι για να μην χάσουν οι συνάδελφοι εδώ πέρα τη θέση τους. Εντάξει, αυτό πρέπει να το βάλουμε, να το έχει ο κόσμος στο μυαλό του, ότι εμείς δεν παλεύουμε μόνο για τα δικαιώματά μας, μόνο για τις θέσεις μας. Παλεύουμε για όλο τον κόσμο που συναλλάσσεται με το ΙΚΑ. Το ΙΚΑ έχει γίνει από το υστέρημα του ελληνικού λαού. Ξεκάθαρα πράγματα. Μετά από ένα φινιδιασμό που έγινε προς το ΙΚΑ Οριστιάδος, με μια απόφαση ότι 22 Σεπτεμβρίου κλείνει, πραγματικά ήρθε μια πρόσκληση από τους συνδικαλιστές του ΙΚΑ, της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, προς το Δήμο. Διότι ο Δήμαρχος έχει κάποιες υποχρεώσεις και λείπει από την Οριστιάδα, εκπροσωπώ εγώ το Δήμο Οριστιάδος. Οι θέσεις μας είναι πάντα αυτές που λέγαμε από το 12. Ένα κατάστημα της Οριστιάδος με 10.000 ασφαλισμένους είναι αδιανόητο να κλείσει. Όχι για τους υπάλληλους, για τους ανθρώπους οι οποίοι καθημερινά αποτρέχουν στο ΙΚΑ, γιατί εξυπηρετεί το 70% συνταξίους. Εμείς ως Δήμος Οριστιάδος έχουμε την απόφαση που είχαμε πάρει το ψήφισμα του 12, είμαστε πάγια σε αυτή τη θέση, να μην κλείσει το ΙΚΑ Οριστιάδος, όχι μόνο να είναι παράρτημα, αλλά κανονικό υποκατάστημα. Με διευθυντή, με προσταμένους και με όλη τη λειτουργία του οργανώματος που είχε μέχρι και πρότινος. Οι συνδικαλιστές βάλαν τις απόψεις τους, τους ακούσαμε και ό,τι χρειαστεί στις επόμενες μέρες ο Δήμος Οριστιάδος θα είναι παρόν. Η επιστολή μπορεί να γίνει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Όλοι οι φορείς μπορούν να βρεθούν μετά τις Παναγίες, mm-hmm. μετά το 15 Αύγουστο, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Αφού το ζητήσουν οι συνδικαλιστές της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του ΙΚΑ, εμείς θα είμαστε μαζί τους, όχι μόνο με ψηφίσματα, mm-hmm. αλλά και με τα σώματά μας και με την παρουσία μας mm-hmm. και ό,τι χρειαστεί άλλο για το ΙΚΑ Οριστιάδος. Κλείνοντας ένα κατάστημα, πώς θα αισθανθεί ένας πολίτης όταν θέλει να επενδύσει στην Οριστιάδα. Όταν φεύγει ένας δημόσιος φορέας, πώς θα μείνει ένας ξένος στην Οριστιάδα. Όχι μόνο ξένος, και ένας νέος άνθρωπος για να επενδύσει σε αυτή την πόλη που λέγεται Οριστιάδα. Ο Δήμαρχος Οριστιάδος, όντως, έκανε δύο επιστολές. Μία πήγε προς τον διοικητή του ΙΚΑ mm-hmm. και μία προς τον υπουργό. Ζητώντας να παραμείνει. Εννοείται. Δεν το συζητάμε. Όχι μόνο να παραμείνει, να αναβαθμιστεί το ΙΚΑ Οριστιάδος.